Περισκόπιο. Μπορώ. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι για μένα μου αρέσει γιατί το, όλοι ξαφνικά το ντοκιμαντέρ για την αναπαραγωγή τη πεταλούδα. Επειδή δεν έχει άποψη η πεταλούδα. Περίμενε. Όταν έχει άποψη, ναι, το βλέπουμε, αλλά δεν το θέλουμε κιόλα. Κάτσε. Είναι υποκριτικό αυτό, παιδιά. Συγγνώμη. Γιατί όλοι όσοι δουλεύουμε, όχι ως ηθοποιοί σε μια σειρά, γιατί δεν είναι μόνο και ο ηθοποιός, δουλεύουμε σε εκπομπές καθημερινές, σε εκπομπές ψυχαγωγικές. Ο οδηγός μας για μένα πρέπει να είναι τα νούμερα. Προφανώς και είναι τα γιατί δουλεύουμε για τον κόσμο. Αλλά πάντα υπάρχει παράμετρος του χρόνου. Και αυτή είναι έθιξε ο Γιάννης Μπέζος. Μα δεν τον θίκει, βρε παιδί μου, το πες ότι δεν έκανε νούμερα για σειρά του. Τι εννοώ με την παράμετρο του χρόνου. Ότι εσύ τώρα θέλεις να κάνεις 100% νούμερα τηλεθέας. Είναι πάρα πολύ εύκολο, βγάλω το παντελόνι σου. Καλά, δεν πάμε. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι. Μπορεί να κάνω 100%, μπορεί να είναι και μια απογοήτευση αν κάνω το παντελόνι. Ναι, αλλά θα κάνεις νούμερα τηλεθέας. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι στην υπερβολή αυτό. Το θέμα είναι όμως αν αυτό θα έχει και διάρκεια. Και αν ας πούμε επιλέγεις. Μακρινόμαστε όλοι στον χρόνο, ρε Φέη. Τρία επεισόδια βγάλανε, κατάλαβες. Αυτός έθιξε τη στιγμή. Ναι, μα το συγκεκριμένο σεριάλ. Μπορεί να μην δεν το είδανε, γιατί απέναντι μπορεί όχι, να μην το είδανε. Όχι, γιατί όχι. Συγγνώμη, και γιατί τότε ο Πέτρος που είναι δύο φίλοι και κουμπάρι και τα λοιπά, προχθές εδώ μας είπε άλλα πράγματα. Ο Φιλιππίδης είπε άλλα πράγματα. Ότι ήταν λάθος τεχνικά, ότι όσους να μην αγοράσαν τους γκέι, ότι δύο πετυχημένοι ηθοποιοί γκέι μπορεί να μην. Μα είπε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες αιτιάσεις, κάποιες προσεγγίσεις. Συγγνώμη. Είναι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εκτιμήθηκε η σειρά από όχι, η σειρά αυτό δεν εκτιμήθηκε. Φέι, η σειρά δεν εκτιμήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν εκτιμούνται οι δύο τεράστιοι ηθοποιοί που είναι αυτό. Ο Φιλιππίδης και ο Πέτρος. Εγώ αυτό λέω. Δεν ανέρει δηλαδή ότι έκανε μια αποτυχία τώρα που μπορεί να ξαναγίνει σειρά και να κάνει και επιτυχία. Να πάει καλά. Και το εύχομαι. Δεν σημαίνει ότι ανέρει ας πούμε, την επιτυχία του ηθοποιού. Η σειρά δεν έκανε μια σειρά. Ή εγώ αν δεν κάνω νούμερο μια μέρα στην τηλεόραση, δεν σημαίνει ότι ανερούνται όλα τα υπόλοιπα. Αν δεν κάνω μία, δύο, τρει, πέντε, πάνε πει ότι τελείωσε. Μπορώ να πω κάτι. Εγώ ξέρω που διαφωνώ με αυτό που λέει ο Γιώργος. Πιστεύω ότι στην τηλεόραση. Ξεκαταλαβαίνω ότι λες ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο στρώματα. Άρη, εγώ είμαι λίγο κάθετο αυτό και επειδή ξέρω. Επειδή ξέρω. Επιλέγω κάθε χρόνο και το κάνω συνειδητά, να μην μιλάω ποτέ για νούμερα τηλεθέαση. Το ξέρω. Τα τελευταία 15 χρόνια, αν κάποιο δικαιούται να μιλάει για νούμερα τηλεθέαση, είμαι εγώ. Δεν το κάνω όμως. Θέλω να σου πω, συνειδητά, πρόσεξε με να σου πω κάτι. Και στις εκπομπές τις εμπορικές δουλεύουν οικογένειες. Και στις ποιοτικές δουλεύουν οικογένειες. Δεν μπορεί να βγαίνουμε να πενεύουμε, Άρη μου, το 1% των ποιοτικών εκπομπών που τρώνε ψωμί οι οικογένειες και καλά κάνουν και το 40% των εκπομπών που είναι εμπορικές κτλ. Να μην φοβόμαστε να πούμε κάτι, γιατί ο Λιάκας βγαίνει και λέει κάτι για τη Στικούδη. Λοιπόν, όχι, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Ξέρω, σε αυτό ακριβώς πάνω λοιπόν το,